Από τον προβληματισμό της πανδημίας να πάμε στον προβληματισμό των διεθνών θεμάτων και εδώ οι εξελίξεις είναι στραμμένες στα όσα συμβαίνουν στο Αφγανιστάν και μαζί μας έχουμε την δυνατότητα, την χαρά και την τιμή να συνομιλούμε για μία ακόμη φορά με τον στρατηγικό αναλυτή και συγγραφέα, τον κύριο Σάβα Καλυτερίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανερόπουλε, σε εσάς, τις τηλεθεάτρες και τους τηλεθεατές σας. Σκηνές χάος στο Αφγανιστάν. Εγώ θα πω και αβεβαιότητας για ολόκληρο τον κόσμο, έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται. 20 χρόνια περίπου μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Τι ακριβώς συνέβη και έχουμε αυτές τις καταστάσεις, αυτές τις αποφάσεις και το τι αναμένεται να σηματοδοτήσουν από εδώ και πέρα. Ναι, πρόκειται για μια μεθοδευμένη αναχώρηση ή τέλος πάντων σχεδιασμένη αναχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν. Πλέον δεν είχε οδηγηθεί σε ένα αδειόγραφο. Έχουμε ένα ζήτημα στη σύνδεσή μας με τον κύριο Καλυτερίδη. Θα παρακαλέσω να επανέλθουμε όσο είναι αυτό εφικτό άμεσα. Ναι. Τώρα σας ακούμε. Ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Συγγνώμη. Είχε οδηγηθεί σε ένα διόξοδο η παραμονή των Αμερικανών στρατιωτών εκεί. Είχαν ως στόχο καταρχάς να κατανικήσουν την Ισλαμική τρομοκρατία που γκρέμισε τους δίδυμους πύργους και να εγκαθιδρύσουν ένα καθεστώς βιώσιμο στο Αφγανιστάν. Αυτό δεν το πέτυχαν. Και από τη στιγμή που δεν το πέτυχαν, έπρεπε να αποσυρθούν και κατά την άποψή μου έπρεπε να αποσυρθούν πολλά χρόνια πριν. Εν πάση περιπτώσει, επί Τραμπ, επί προεδρίας Τραμπ, άρχισαν οι συζητήσεις στην Ντόχα του Κατάρ με τους Ταλιμπάν για τον τρόπο με τον οποίο θα αποχωρήσουν οι ΗΠΑ και την κατάσταση που θα τους διαδεχθεί. Εξ όσων γνωρίζω, αυτό που συζητιόταν ήταν να επιστρέψουν οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, αλλά να συγκροτηθεί μια κυβέρνηση κοινής αποδοχής, στην οποία θα συμμετέχουν και άλλα κόμματα ή τάσεις, φυλές, έτσι ώστε να υπάρχει μια σταθερότητα στο Αφγανιστάν. Και γι' αυτό, πριν από 1,5 μήνα περίπου, ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ μέχρι τις 1 Σεπτεμβρίου θα έχουν αποχωρήσει από το Αφγανιστάν. Μέχρι εδώ, επαναλαμβάνω, όλα φαίνεται ότι ήταν σχεδιασμένα. Πού ανατράπηκε ο σχεδιασμός? Ανατράπηκε όταν όλοι αυτοί οι οποίοι συνεργαζόντουσαν με τις ΗΠΑ και με τις χώρες του ΝΑΤΟ άρχισαν να κάνουν συμφωνίες κάτω από το τραπέζι με τους Ταλιμπάν. Δεν αντιστάθηκαν στην ουσία, δεν έγινε μία παράδοση όπως είχε σχεδιαστεί και έτσι οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την αφγανική επικράτεια σε χρόνο ρεκόρ, στην ουσία δεν δόθηκε σχεδόν καμία μάχη και από τη στιγμή που πήραν την κυβέρνηση, μπήκαν στο προεδρικό μέγαρο και πήραν την κυβέρνηση μόνοι τους, τώρα οι Ταλιμπάν είναι αυτοί που βάζουν τους όρους για το πώς θα κυβερνήσουν και για το πώς θα αποχωρήσουν οι ξένες δυνάμεις. Αυτό λοιπόν, αυτή όλη η κατάσταση, παρότι επαναλαμβάνω ήταν προγραμματισμένη και κατά κάποιο τρόπο σχεδιασμένη, δημιουργεί δύο σοβαρά προβλήματα στις ΗΠΑ. Το πρώτο, ότι οι ΗΠΑ δεν είναι σε θέση να σχεδιάσουν μια οργανωμένη αποχώρηση. Και έχουμε αυτή την κατάσταση που παρατηρούμε όλοι στο Αφγανιστάν. Το δεύτερο είναι ένα πλήγμα, θα έλεγα ανεπανόρθωτο πλήγμα που δέχεται το κύρος των ΗΠΑ ως χώρας. Γιατί φαίνονται ότι τουλάχιστον δεν έγινε μια επικοινωνιακή διαχείριση σωστή στο θέμα, φαίνονται ότι εγκαταλείπουν τους μέχρι χθες επί 20 χρόνια συμμάχους τους στα χέρια και στην εκδικητική μανία των Ταλιμπάν. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή είχε προηγηθεί η εγκατάλειψη και των Κούρδων πριν από 2-3,5 χρόνια, οι ΗΠΑ πλέον περνούν στην συνείδηση του κόσμου ως η χώρα την οποία δεν μπορείς να την εμπιστευτείς και να κάνεις συμμαχία μαζί της. Γιατί μπορεί να έρθει η στιγμή, γιατί αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντά της και να σε εγκαταλείψει. Όπως εγκατέλειψε τους Κούρδους, όπως εγκατέλειψε τους Αφγανούς συνεργάτες. Αυτό πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό, η σημαντική απώλεια των ΗΠΑ. Όμως θα έλεγα ότι εάν εξαιρέσουμε αυτούς τους δύο παράγοντες, κατά τα άλλα, στην ουσία είναι κερδισμένη γιατί βγάζει από την πλάτη της ένα πολύ μεγάλο βάρος που ήταν αυτή η υπόθεση του Αφγανιστάν
ήταν ένα βάρος στις πλάτες των ΗΠΑ. Όμως, θα ήθελα να πω ότι παρότι φαίνεται ότι δημιουργούνται ευκαιρίες και έχουν και κάποια κέρδη και η Ρωσία και η Κίνα αποχωρούσε στις Αμερικές, πρέπει να σημειώσουμε ότι κληρονομεί η αποχώρηση και σοβαρά προβλήματα κυρίως στη Ρωσία. Δηλαδή? Γιατί αν έχουμε φυγή Αφγανών στις χώρες της κοινοπολιετίας ανεξαρτήτων κρατών, πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, και αναφέρομαι στο Τατζικιστάν, εξ Ανατολών προς Δεσμάς, Τατζικιστάν, Ουσμπεκιστάν και Τουρκμενιστάν, είναι τρεις χώρες οι οποίες στην ουσία αποτελούν την πίσω αυλή της Ρωσίας. Εάν λοιπόν εκεί έχουμε είτε ανεξέλεγκτες ροές μεταναστών, είτε εξαγωγή ταλιμπανισμού, αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα σταθερότητας. Δηλαδή θα έχουμε εξαγωγή αστάθεια σε αυτές τις χώρες, που αυτή η αστάθεια στην ουσία θα φτάσει μέχρι τη Μόσχα. Και για να ελέγξει την κατάσταση η Ρωσία θα καταναλώσει τεράστια ενέργεια, και στρατιωτική και οικονομική και διπλωματική, για να μην διεισδύσει, να μην επεκταθεί η αστάθεια αλλά και ο ταλιμπανισμός στις χώρες αυτές. Αναφερθήκατε και στην Κίνα και θα ήθελα να βάλω και μία ακόμη παράμετρο που έχει αρχίσει να μας απασχολεί μέχρι και τη συνεντεύξη τύπου των Ταλιμπάν απασχόλησε, που είναι η Τουρκία. Ναι, αμέσως θα πάω στην Κίνα. Η Κίνα, γιατί ενδιαφέρει την Κίνα αυτό που έγινε στο Αφγανιστάν? Γιατί αν δούμε τον χάρτη του Αφγανιστάν θα δούμε ότι έχει μια λωρίδα που εκτείνεται προς ανατολάς και ακουμπάει τα σύνορα με την Κίνα. Εκεί λοιπόν είναι η αυτόνομη περιοχή των Ουιγούρων, μια μουσουλμανική μειονότητα 13 εκατομμυρίων ανθρώπων, και οι Κινέζοι φοβούνται ότι θα έχουμε και εκεί εξαγωγή αστάθειας και ταλιμπανισμού. Και αυτή η μειονότητα των Ουιγούρων είναι, θα έλεγα, και η αχίλλειος πέρνα της Κίνας απέναντι στη Δύση. Κατηγορούν την Κίνα ότι κάνει γενοκτονία κτλ. Τώρα όσον αφορά την Τουρκία. Η Τουρκία θέλει να παίξει σημαντικό ρόλο στο Αφγανιστάν και την μετά την αποχώρηση των Αμερικανών περίοδο, δηλαδή και με τους Ταλιμπάν. Θέλει να αναλάβει την ασφάλεια και τη λειτουργία του αεροδρομίου τώρα με τους Ταλιμπάν. Σήμερα είχαμε μία δήλωση του εκπροσώπου του Ταλιμπάν που απορρίπτει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά την ίδια μέρα, σήμερα πάλι, είχαμε μία δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, του κ. Χάας, ο οποίος είπε ότι είναι σε συνομιλίες με την Τουρκία, τις ΗΠΑ, την Μεγάλη Βρετανία και τους Ταλιμπάν για το θέμα της ασφάλειας και λειτουργίας του αεροδρομίου του Αφγανιστάν. Η Τουρκία λοιπόν θέλει να παίξει ένα ρόλο εκεί, είναι σε συζήτηση κατόπιν συνεννοήσεως με τις ΗΠΑ, με τους Ταλιμπάν. Θέλει να παίξει ρόλο, να λειτουργήσει ως δύναμη σταθερότητας. Δηλαδή να προσδώσει σταθερότητα στους Ταλιμπάν, προσφέροντάς τους την τεχνογνωσία που έχει η Τουρκία στην κατασκευή υποδομών, κρατικών υποδομών, αλλά και λειτουργία του κράτους. Και αν γίνει αυτό, θα έλεγα τι σηματοδοτεί για την αναδιάταξη της κακέρας, πια θα έλεγε κανείς, προς την περιοχή αυτή. Θα έλεγα ότι αυτό μπορεί η Τουρκία να το περάσει και ως μια υπεργολαβία στις ΗΠΑ, γιατί, κύριε Κανελόπουλε, οι ΗΠΑ αποχωρούν από το Αφγανιστάν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επιστρέψουν, ή μπορεί να είναι ήδη εκεί δια των Ταλιμπάν. Οι Ταλιμπάν είναι ένας μηχανισμός ανθρώπων στην κορυφή της ιεραρχίας, υπάρχουν άνθρωποι γνώριμοι στις ΗΠΑ. Η Τουρκία λοιπόν μπορεί να αποτελέσει έναν υπεργολάβα για τις ΗΠΑ. Και αυτό θα έλεγα ότι θα πρέπει να απασχολεί και την ελληνική διπλωματία, γιατί για όλα αυτά που θα κάνει η Τουρκία εκεί, αλλά και για το θέμα των μεταναστών, θα ζητήσει ανταλλάγματα και από τις ΗΠΑ και από την Ευρώπη. Επειδή το είπατε αυτό, προφανώς υπάρχει και μία σύνδεση σε όλα αυτά. Και πώς την κρίνετε αυτή τη σύνδεση? Είχαμε την συνάντηση, μια μυστική συνάντηση, η οποία όμως δημοσιοποιήθηκε μεταξύ του διευθυντή της CIA, των μυστικών υπηρεσιών της ΗΠΑ, με τον αρχηγό των Ταλιμπάν, τη Δευτέρα. Ναι, ο οποίος είναι γνώριμος και της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Είδαμε χθες μια φωτογραφία με τον Πομπέο, τον προηγούμενο Υπουργό Εξωτερικών. Η Τουρκία λοιπόν θα ζητήσει ανταλλάγματα, και τα ανταλλάγματα αυτά δεν θα είναι μόνο οικονομικά, και από τις Αμερική και από την Ευρώπη. Θα απαντήσω στο ερώτημά σας.
Τα ανταλλάγματα θα είναι και πολιτικά και θα αφορούν τους Κούρδους της Συρίας, θα αφορούν την Κύπρο και την Ελλάδα. Γι' αυτό η ελληνική διπλωματία πρέπει να είναι σε συναγερμό. Τώρα, όσον αφορά την επίσκεψη του διευθυντή της CIA στην Καμπούλ, αυτό έχει να κάνει με το αεροδρόμιο και με τη διαδικασία απόσυρσης. Οι ΗΠΑ θέλουν η απόσυρση να επεκταθεί, ο χρόνος απόσυρσης, και πέραν της 31ης Αυγούστου. Οι Ταλιμπάν επιμένουν 31 Αυγούστου να τελειώνουν όλα και να αποχωρήσουν όλοι, ενώ οι ξένες δυνάμεις από την περιοχή. Εκεί γι' αυτό πήγε, για τη διαπραγμάτευση. Δεν πιστεύω ότι πέτυχε κάτι. Θα δούμε όμως, ας περιμένουμε μέχρι αύριο, θα δούμε τα αποτελέσματα αυτής της επίσκεψης. Επειδή νωρίτερα μιλήσατε για την υπόθεση της Τουρκίας και πόσο μπορεί να επηρεάσει ο μεσογειακός πια χάρτης να βρεθεί σε μια τρικυμία, θεωρείται δεδομένη μια μεταναστευτική κρίση αντίστοιχη του 2015. Αντίστοιχη του 2015, ναι, δεν θεωρώ ότι θα έχουμε μια τέτοια. Έχουμε ένα ζήτημα στη σύνδεσή μας με τον κύριο Καλεντερίδη. Προφανώς όλα αυτά που σημειώνονται και από τον ίδιο είναι εξαιρετικά κρίσιμα. Ναι, τώρα σας ακούμε. Ναι, παρακαλώ. Εκείνη η κρίση έγινε επειδή ανοίξαμε εμείς τα σύνορα. Η κρίση των Καστανιών, αυτή ήταν μια σοβαρή κρίση. Επίσης πιστεύω ότι δεν θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Αλλά είμαι βέβαιος ότι ο Ερντογάν θα εργολειοποιήσει το ζήτημα των Αφγανών μεταναστών και για να προκαλέσει πρόβλημα στην Ελλάδα και για να εξασφανίσει σοβαρά πολιτικά και οικονομικά ανταλλάγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Οπότε η εποχή της αθωότητας έχει τελειώσει, αν επιστρεπτεί. Πρέπει να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς του εθνικού κράτους. Καλή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, καλές οι συμμαχίες. Πρέπει να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς του εθνικού κράτους, γιατί και η διεθνή σκηνή και η διεθνή κοινότητα μπαίνει σε μια περίοδο ρευστότητας και η ασφάλειά μας θα είναι το εθνικό κράτος και οι μηχανισμοί του εθνικού κράτους. Η ισχύ του εθνικού κράτους. Κρατάμε αυτές τις σημαντικές αναφορές για μία ακόμη φορά να σας ευχαριστήσω και δυστυχώς να πω ότι κάθε φορά που μιλάμε βεβαιώνεστε στις όλες αναφορές και μακάρι αυτή τη φορά να δούμε την καλή εκδοχή του σεναρίου να είναι αυτή που πραγματώνεται. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.